Είτε τη Hair Clinic Athens, εφαρμόζοντας την καλύτερη μέθοδο επανέκθεσης μαλλιών παγκοσμίως. Best Max για φυσικά, γερά, πυκνά μαλλιά για πάντα. Ελάτε να τα πούμε από κοντά. Σας προσκαλώ να μας συγκρίνετε. Best Max μόνο από τη Hair Clinic Athens. Κάνε και εσύ τη σωστή επιλογή για σένα. Αλεξάκης Energy. Το πιο δυνατό όνομα στις ανεμογεννήτριες. Αλεξάκης Energy. Η λύση στις ενεργειακές σας ανάγκες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Το σώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Η θωράκιση του σπιτιού σας από χρέη και οφειλές είναι υπόθεση της Horizon. Με ένα επιτελείο νομικών και οικονομικών συμβούλων πετυχαίνει ρυθμίσεις, πάγωμα, ακόμα και διαγραφή χρεών. Horizon. Ορίζοντας τη ζωή σας. Λοιπόν, επανέλθαμε και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Κοτζιά, καθηγητή πολιτικών θεωριών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και συγγραφέα. Θα πούμε καλησπέρα σε όλους τους θεατές μας. Θα τους ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί συνήθως αυτό λέω. Είναι η γέννηση. Τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση. Άρα να ευχηθούμε να γεννιέται το καινούργιο και να έχουμε αντοχές. Αρχίζει ο Μάκης ο Κουλής. Και με ελπίδες. Και... Μπορεί να γεννηθεί το καινούργιο. Οφείλει να γεννηθεί. Δηλαδή είμαστε πια σε μια περίοδο που η συζήτηση δεν πρέπει να είναι αν μπορεί ή δεν μπορεί, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε να γεννηθεί. Εμείς, ας πούμε, έχουμε κάνει. Μπορεί να εκβιάζει, δεν Δεν λέω για να εκβιάζει. Να εκβιάσει. Για ένα. Μα έρχεται, έχει φτάσει στο 10ο μήνα και κυκλοπονεί ακόμα και δεν βγαίνει. Αυτό λέμε. Πρέπει να βγει. Για να βγει πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Με κεσαργή. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική γέννα που έχει καθυστερήσει. Αν την περιέγραφα ιατρικά. Πολιτικά που την εντοπίζει αυτή τη γέννα. Νομίζω ότι αν κοιτάξει κανείς τον πολιτικό χάρτη στην Ελλάδα σήμερα, θα διαπιστώσει μια μεγάλη έλλειψη. Η μεγάλη αυτή έλλειψη είναι μια, αυτό που λέγαμε και παλιά και νομίζω ότι είναι επίκαιρο, δημοκρατική πατριωτική δύναμη, ένα δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα. Έχουμε το δημοκρατικό αντιμνημονιακό, το πούμε τόξο που είναι της μόδας ο όρος. Είναι δυνάμεις οι οποίες είναι πατριωτικές, ας πούμε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες ή οι βουλευτές που φύγαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά έχουν νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία, για την κοινωνία. Έχουν το κληροδότημα από το κληροδότημα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία παλεύουν για μια δίκαιη κοινωνία, ο καθένας με τον τρόπο του, και για μια δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Αλλά έχουμε το καταπληκτικό φαινόμενο ότι η αριστερά σήμερα υποτιμά και παραγνωρίζει τη σημασία πρώτον του πατριωτικού στοιχείου στην πολιτική. Και Δεύτερον, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα πιο πολύ. Δεύτερον, τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο δημοκρατικό ζήτημα και στο πατριωτικό. Τρίτον, την ανάγκη να τεθεί επιτάπητος άμεσα να λυθούν ζητήματα που συνδέονται με το μνημόνιο και την αποτροπή της άμεσης καταστροφής που βαδίζει η χώρα. Και ο καθένας μετά παλέψει για μακρότερους στόχους. Και την ανάγκη να υπάρχει μια σταθεροποιητική δύναμη στο αντιμνημονιακό δημοκρατικό μέτωπο, που να εκφράζει αυτή την παράδοση και αυτό το καινούριο ταυτόχρονα του πατριωτικού. Και θα έλεγα το εξής. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι δεν ασχολούνται με τα εθνικά ζητήματα. Κάνουν μεγάλη εντύπωση ότι τα ελληνικά κόμματα συνεχίζουν, όπως κάνουν 30 χρόνια, να μην αναλύουν με επάρκεια τις διεθνείς εξελίξεις. Αν κάτι έκανε ο παππούς ο Χαρίλος στη δεκαετία του 70, ο Φλωράκης του Κουκουέ, και πολύ περισσότερο γιατί τα γνώριζε και καλύτερο ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν να βλέπουν πού πάει ο κόσμος. Πού εντάσσει τη χώρα, τι ρόλο, τι ειδίκευση θέλω να δώσω σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον κόσμο. Και αφού έλυνε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα, απαντούσε. Για να ικανοποιήσω αυτό το όραμα, τι ανάπτυξη χρειάζομαι, πώς αντιμετωπίσω τα άμεσα προβλήματα. Στην Ελλάδα σήμερα τα πάμε όλα ανάποδα. Δεν μπορεί να το καλύψει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αυτό μακάρι να μπορούσε. Αλλά μέχρι τώρα δεν δείχνει ότι να το καλύπτει. Το μπορεί, δεν το θέλει. Άλλοι δεν μπορούν, άλλοι δεν θέλουν και άλλοι ελπίζουν ότι θα μπορέσουν. Αλλά είναι ένα δικό του εσωτερικό ζήτημα. Παίρνω το τελευταίο κείμενό του, παραδείγματος χάρη, στη συνδιάσκεψή του. Ο όρος πατρίδα εμφανίζεται μόνο μια φορά σε μια κριτική προς τον Σαμάρα που τη χρησιμοποίησε. Δεν λέω ότι ο πρόεδρος του Τσίπρας κατά καιρούς το χρησιμοποιεί. Αλλά δεν είναι ενσωματωμένο, δεν είναι στοιχείο της φυσιογνωμίας του. Και αυτό που φαίνεται ότι έχει δυσκολίες να κάνει είναι να ορίσει το διεθνή χώρο της Ελλάδος.
Δηλαδή σήμερα η Ελλάδα καλύνει η Λατινική Αμερική, αλλά δεν εξαρτάται τόσο πολύ από εκεί. Εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει τεχνογνωσία. Μπορεί. Καμιά πολιτική δύναμη, καλοτάξιδο να καταρχήν ο άνθρωπο. Καμία όμω πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Στου τηλεθεατέ που το ξέρουν, επειδή έχει μια επίσκεψη ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση στην Αργεντινή και τη Βραζιλία. Γι' αυτό λέω και καλοτάξιδο. Ασφαλώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα η Βραζιλία για μένα ω χώρα του μέλλοντο. Τη Βραζιλία συνηθίζουμε να τη λέμε στι διεθνεί σχέσει ότι είναι η χώρα που αποτελεί το αγρόκτημα του κόσμου. Γιατί σε πάρα πολλά είδη, από σόγια μέχρι πορτοκάλι, είναι η πρώτη συμπαγκόσμια παραγωγή. Όπως ας πούμε λέμε την Κίνα ότι είναι το εργοστάσιο του κόσμου, και για τη Ρωσία πειρακτικά είναι το βενζινάδικο του κόσμου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα μια πολιτική δύναμη θα πρέπει να έχει μια στρατηγική και μια πρόταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πώς τη βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιες συμμαχίες. Λείπει από όλα τα κόμματα. Πρέπει να ορίσει τα εθνικά μας προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κύριος Μπερίσα να βγαίνει και να μιλάει για αναθεώρηση των συνόρων 38 χρόνια μετά από το Ελσίνκι και να μένει κάτι τέτοιο αναπάντητο. Όχι, ή να τσακωνόμαστε. Απαντήθηκε εκεί την μέρα του. Όχι, δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε. Ήταν να πάει ο Υπουργός Εξωτερικών. Όχι, μόνο η γενναία από εκεί. Να σα πω, επειδή. Αριστερά κόμματα. Αλλά να πούμε και ο Υπουργός Εξωτερικών, μάλλον εκλήθη να γυρίσει από το αεροδρόμιο πίσω από κάποιο προϊστάμενό του. Και το κυριότερο, μια μέρα πριν, προσέξτε, είχε κάνει συνέντευξη σε Ρεπούμπλικα, σε αλβανική εφημερίδα, όπου είχε πει ότι οι διαφορές μας δεν θα σταθούν εμπόδιο για την ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να πάρετε το στάτους της υποψήφιας χώρας μία μέρα πριν. Που σημαίνει ότι δεν διαβάζει, ενώ διαβάζει, κατανοεί στρατηγικά που πήγαινε η Αλβανία και μάλλον τον έπιασε έκπληκτο. Ντάξει, και μάλιστα εκεί ήταν πολύ χαμηλών τόνων η παρατήρηση. Πάντως το αποτέλεσμα μετράει, δηλαδή όταν έγινε το περιστατικό, γιατί το είπαμε για εκείνο το βράδυ. Σας άκουσα για εκείνο το βράδυ. Το αποτέλεσμα δεν είναι η ενέργειά του. Έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική στο παρελθόν, ειδικά με την Αλβανία. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν διαβάζει με προσοχή τις εξελίξεις. Συμφωνούμε. Δεν κατάλαβε τον οικονομικό εθνικισμό της Γερμανίας, δεν κατάλαβε την αξιοποίηση των αδειόμενου κόσμου, δεν έχει καταλάβει την αστάθεια στα Βαλκάνια. Έχουμε ασταθεί Βαλκάνια, ασταθεί Νοτιοανατολική Μεσόγειο και αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή δεν είναι καλή ιονή. Άρα πρέπει να τα μαζέψουμε. Κύριε Κωτσιά, η αριστερά δείχνει σήμερα να μην έχει πολιτική συμμαχιών και μετόπων. Δηλαδή, βλέπω μερικούς του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να σκέφτονται ήδη την αυτοδυναμία. Να πάρουν, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά δεν νομίζω ότι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ ποιοτικά, όσον αφορά την πολιτικό κέντρο, πολιτική καθοδήγηση, πολιτικό προσωπικό, τα ειδικά προβλήματα της χώρας, ότι επαρκεί. Κατά γνώμη μου, και αυτή είναι μια από τις προτάσεις μας, πρέπει να φτιαχτεί ένα μεγάλο μέτωπο που να αξιοποιήσει το σύνολο των δυνάμεων που διαθέτει η ελληνική χώρα και σκέφτεται προοδευτικά, δεν θέλει να την παραδώσει σε Γερμανούς και στην κυρία Μέρκελ, διότι δεν περισσεύει καμία δύναμη. Και το ΚΚΕ που παλιά ήταν αρχηγός των πολιτικών των συμμαχιών, δυσκολεύεται. Είναι η δεύτερη ερώτηση αυτό που είπατε. Η αριστερά γιατί ξεστράτησε από το θέμα του πατριωτικού? Νομίζω ότι. Όπως είπατε, με τον Χαρίνας ο Φλωράκης. Ναι. Βέβαια, ο Κύρκος ο Λεωνίδας λίγο. Ξέρουμε ότι μεγαλούργησε πάντα, κύριε Κουρή, όταν είχε τον πατριωτισμό μαζί με τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ΕΑΜ ήταν ένα κίνημα που είχε πατριωτισμό, δημοκρατία, κοινωνική απελευθέρωση. Στη Χούντα παλεύαμε για τη δημοκρατία, την αντιχουντική μάχη, ας πούμε, την αντίστοιχη, δεν είναι το ίδιο πράγμα, την μνημονιακή, για τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, τη δίκαια, την κοινωνική και την πατρίδα. Να φύγουν όλοι αυτοί που επέβαλαν τα τάγκς. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι η αριστερά πέρασε μια περίοδο γύρω στα 15-20 χρόνια που χώρισε τα θέματα σε αριστερά και δεξιά, τα θέματα. Επιμένω ότι δεν υπάρχουν δεξιά και αριστερά θέματα. Υπάρχουν απαντήσεις δεξιές και αριστερές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαβάζω και νεαρούς ανθρώπους και στο Twitter και στο Facebook. Ταλαντούχους ανθρώπους.